πάγει σε χώρες της Ανατολής αλλά και της Μεσογείου. Μέσα από τις γεύσεις που παρήχε το Street Food Festival είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι επισκέφθηκαν τη διοργάνωση. Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και πίτα από την θετική εισήγηση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το Φεστιβάλ Φαγητού που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο ήρθε για δεύτερη χρονιά στα Χανιά. Δεύτερη συνεχή χρονιά, πολύ πετυχημένο. Προσπαθούμε, το παλεύουμε, πολλά μέτρα προστασίας. Οι ανθρώποι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Γεύσεις και από Χανιά και από Ρέθυμνο και από Ηράκλειο. Γεύσεις από παντού, διεθνείς κουζίνες, παραδοσιακή κουζίνα, τα πάντα. 22 πάγκοι με γεύσεις, αλμυρές, γλυκές, εθνικές κουζίνες, παραδοσιακά φαγητά, αλλά και γεύσεις από άλλα μέρη της Ελλάδας, ικανές να καλύψουν τις προτιμήσεις κάθε επισκέπτη, στήθηκαν στον προαύλιο χώρο του εκθεσιακού κέντρου της Αγιάς. Για όλους σίγουρα είναι καλό αυτή την εποχή να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις στα Χανιά. Άρα είναι και για τους επιχειρηματίες. Βέβαια, σίγουρα. Από εκεί ξεκινάει. Για τους επιχειρηματίες να αναδείξουν τα μαγαζιά τους, να γίνει ένα μεγάλο event στην πόλη και για τον κόσμο να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Το ενδιαφέρον τόσο των επισκεπτών όσο και των εκθετών για τη φετινή διοργάνωση ήταν τεράστιο. Δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω, η αλήθεια είναι. Εμείς τα χορεύαμε κανονικά, οπότε θέλαμε πολύ να δούμε τον κόσμο και όλα τα πολιτιστικά συμβάντα εδώ πέρα. Αλλά ήρθαμε να στηρίξουμε αφού δεν θα χορέψουμε, να πάμε, να πιούμε, να ακούσουμε μουσική. Και μόνο που τρώμε περνάμε τέλεια. Τι δοκιμάσατε? Ινδικό δοκίμασα, που είναι το αγαπημένο μου. Έχει αιγυπτιακή κουζίνα, που είναι έτσι πιο εναλλακτικό, που έχουμε δοκιμάσει κάτι άλλο από ό,τι συνήθως. Περνάμε τέλεια αφού βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και στα Χανιά και στο Street Food Festival, το δεύτερο των Χανίων. Και μάσα και πίνεις κάτι, να δροσίζεσαι. Όχι βαριά, είναι ωραία. Το Street Food Festival κλείνει τις πύλες του σήμερα στις 12 το βράδυ. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το ποτό τους, το φαγητό τους και το γλυκό τους υπό τους ήχους γνωστών DJs.